Πίσω από αποκλειφθέν τουρκικό σχέδιο για δημιουργία της γειτονικής χώρας σε Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας και Σύτησης, είναι η Μόσχα που έχει συμφέρον η Τουρκία να γίνει ενεργειακός και επισιτιστικός κόμβος. Η Τουρκία ετοιμάζει την πρόταση δημιουργίας ενός ενεργειακού διαδρόμου για την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την καταπολέμηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν τα ενία στον τομέα της διαμετακόμισης του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προς την Ευρώπη. Ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές αποκαλύπτουν αυτό το σενάριο διαχειρός Τούρκ Προέδρου που έχει στόχο να κάνει την χώρα του κόμβο ενέργειας, υποσχελίζοντας την Αλεξανδρούπολη και την χώρα μας γενικότερα. Σύμφωνα με τον Τούρκο αναλυτή Γκιουρτσέλ Τοκμάκογλου, το Ισραήλ έχει το δικό του γεωπολιτικό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια της Άγκυρας. Μερικές φορές οι εικόνες σημαίνουν περισσότερα από τις λέξεις. Κοίταξα την εικόνα που ετοίμασα για το άρθρο με τίτλο «Γεωπολιτική πολιτική Τουρκίας και Ισραήλ» το Μάιο του 2021 και είπα πόσο καλά εξηγεί αυτό που λαμβάνει η χώρα σήμερα από εκείνη την εποχή. Η εικόνα στο χάρτη μας δείχνει τα εμπόδια της Τουρκίας από το Ισραήλ. Το Ισραήλ βρίσκεται στο κέντρο αυτού του σχεδίου, δημιουργώντας ένα φράγμα ενάντια στους περιφερειακούς αντιπάλους του, την Τουρκία και το Ιράν. Η μία από αυτές τις κατευθύνσεις φτάνει στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και από εκεί προς την Ευρώπη. Η άλλη αφορά τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, την Κεντρική Ασία και φτάνει έως την Κίνα. Μερικές χώρες με τη βοήθεια του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο φράγμα στα τουρκικά σχέδια. Πρόκειται για τη Συμφωνία για την Ενέργεια και την Ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου εντός του πεδίου εφαρμογής των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας, που ολοκληρώθηκε το 2019. Στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ θα έχουμε την υλοποίηση ενός κράτους φρουρού Κουρδιστάν, το οποίο θα ξεκινά από τα Ιρανικά σύνορα προς την Ανατολική Μεσόγειο, υλοποιώντας πολύχρονο σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ. Κάποια προβλήματα γίνονται χρόνια ή μπορεί να υπάρχουν ωφέλη από το να είναι χρόνια. Για παράδειγμα, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα Ελλάδας και Κύπρου? Πρέπει η Τουρκία να αποποιηθεί την ταυτότητά της ως Ισλαμικό κέντρο για τεχνητούς λόγους παρά τη γεωπολιτική της δύναμη στην περιοχή της? Αν και αυτό υποστηρίζεται πολιτικά, η γεωπολιτική πραγματικότητα της χώρας μας δεν το επιτρέπει, καταλήγει ο ίδιος μεταξύ άλλων. Οι Τούρκοι θέλουν και εύχονται να υλοποιήσουν τα δικά τους νεοοθωμανικά σχέδια για την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία θέλουν να αποδεχθούν όλες οι χώρες της περιοχής. Κάτι που φυσικά είναι αδύνατο, ενώ είναι πολύ πιθανόν να έρθει μια πολυεθνικού τύπου με τοπική σύγκρουση στην περιοχή λόγω των προθέσεων της Άγκυρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.